Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Ήρθε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος όπως λένε κιόλας. Τετάρτη σήμερα κυρίες και κύριοι, 25 Μαΐου του 2016 και όπως κάθε μέρα άλλωστε έτσι και σήμερα από τις 3 μέχρι τις 5 το σήμερα έχει την τιμητική του βεβαίως εδώ στην Αλφα τηλεόραση. Μέχρι λοιπόν και τις 5 θα σας ενημερώσουμε, θα σας ψυχαγωγήσουμε, θα μάθουμε πράγματα τα οποία μας αφορούν στην καθημερινότητά μας, στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της χώρας. Προς το παρόν να σας υπενθυμίσω τους τρόπους ζωντανής επικοινωνίας εδώ με το στούντιο. Καλέστε μας στο 2551038001. Είναι το γνωστό τηλεφωνικό μας κέντρο για να κάνετε καταγγελίες, επισημάνσεις, να πείτε την άποψή σας, να κάνετε τις προτάσεις σας, να πείτε ένα καλησπέρα, βρε αδερφέ. Λοιπόν, 2551038001 στη διάθεσή σας. Εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε όλα. Αναζητήστε μας στο www.alphatelaoras.gr. Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που μας αφορούν, αλλά και βεβαίως αφορούν και το πρόγραμμά μας. Καθώς επίσης μας αναζητείτε και στο www.facebook.com/alphatelaorasi. Μας κάνετε like. Είπαμε σελίδα, είναι οι φίλοι. Μισό λεπτό λίγο να συνεννοηθούμε. Στο Facebook είναι σελίδα αυτό που κάνουν like, το Αλφα τηλεόραση. Εντάξει, ναι. Είναι σελίδα, θα κάνετε like και θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Επίσης, βεβαίως να σας πούμε ότι αναζητείτε και εμένα, Έλενα Σόκου, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Και θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου θέμα, διότι το έχω και πρόσφατα, πανελλαδικές εκστάσεις. Πότε να τις τελειώσα, πέρσι, πρόπερσι. Λοιπόν, πανελλήνιες εκστάσεις. Σήμερα τα παιδιά δίναν αρχές οικονομικής θεωρίας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον φροντιστηριούχο του Activum, τον κύριο Γιώργο. Ξαναπες μου. Σωστό. Καρατσάης. Καρατσάης, έτσι ακριβώς. Με ήττα, όπως λέμε. Είστε καλά, κύριε μου. Δόξα τω Θεώ. Αρχές οικονομικής θεωρίας. Σήμερα δίνανε τα παιδιά το μάθημα Αρχές οικονομικής θεωρίας. Ένα μάθημα το οποίο είναι μάθημα κατεύθυνσης. Πλέον. Γιατί ήταν μάθημα επιλογής. Πλέον είναι μάθημα κατεύθυνσης για τα παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε για οικονομικές σχολές, αστυνομικές σχολές, σχολές πληροφορικής, καθώς και για την πυροσβεστική πλέον. Κοινώς είναι για πολλά παιδιά. Ναι. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν, ας το πούμε, και την πιο σίγουρη αποκατάσταση, κυρίως σε αστυνομικές σχολές, αλλά και στην πυροσβεστική, και θα πρέπει να το δώσουν αυτό το μάθημα, έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτή η κατεύθυνση έχει πάρα πολλές σχολές, έχει πάρα πολλά πανεπιστήμια, τα οικονομικά και πανεπιστήμια πληροφορικής. Επίσης έχει πάρα πολλά ΤΕΗ. Και το μεγάλο ατού, ας πούμε, αυτής της κατεύθυνσης είναι ότι υπάρχουν τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία και η πυροσβεστική, που τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι πάρα πολλά παιδιά επιλέγουν αυτές ακριβώς τις επιλογές. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το μάθημα και στο παρελθόν που το βλέπαμε και το διαβάζαμε κάθε φορά, λέγαμε ότι είναι ένα μάθημα το οποίο σαφέστατα θα έπρεπε να το ξέρουν όλοι. Θα έπρεπε να το διαβάζουν και θα έπρεπε πραγματικά να του δοθεί η πρέπουσα σημασία. Διότι είναι και το πιο απτό και στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αν και βέβαια σαν μάθημα έχει θεωρία, έχει και ασκήσεις, όσον αφορά για τη θεωρία, όπως όλα τα μοντέλα, είναι λίγο σε θεωρητικό επίπεδο. Mm-hmm. Στην πράξη ισχύουν άλλοι κανόνες. Μαθαίνεις όμως και βασικά πράγματα που μας αφορούν και τα ακούει τώρα και ο κόσμος. Ξέρεις, δηλαδή το ΑΕΠ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Δηλαδή μαθαίνεις και το σημαντικά πράγματα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καταρχάς τα παιδιά έρχονται πιο κοντά με την έννοια της τιμής, του κόστους, του κέρδους, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση, τι χρειάζεται, για να μπαίνουν σιγά σιγά να κατανοούν πώς κινείται αυτή η οικονομία. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και πλέον τα παιδιά γι' αυτό και λέμε ότι ίσως να άξιζε τον κόπο που μπήκε το συγκεκριμένο μάθημα σε κατεύθυνση και το δίνουν τα παιδιά, γιατί πραγματικά νομίζω ότι και οι έννοιες είναι σημαντικές για να τις μάθουν τα παιδιά και να μην το παπαγαλίσουν κι αυτό. Άλλο τον άλλο, το άλλο. Πώς γράψαν σήμερα? Σήμερα τα παιδιά ήταν αρκετά ευχαριστημένα. Τα θέματα ήταν εύκολα. Μπορούσαν τα παιδιά να τα αντιμετωπίσουν με ευκολία. Υπήρχε όμως η εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ κανονικά συνήθως μέχρι τώρα δηλαδή μπαίνανε μισά θέματα θεωρίας, μισά θέματα ασκήσεις, φέτος παρατηρήσαμε ότι στο τέταρτο θέμα, που ήταν ας πούμε η δύσκολη άσκηση, υπήρχαν δύο ερωτήματα θεωρίας, mm-hmm. που δεν μας είχε συνηθίσει η Επιτροπή σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη, τόσο η άσκηση στο τρίτο θέμα όσο και η άσκηση στο τέταρτο θέμα ήταν εύκολες ασκήσεις, με εύκολες πράξεις, με εύκολα νούμερα που δεν δυσκόλεψε τα παιδιά. Οπότε κάποιο παιδί το οποίο είχε διαβάσει καλά τη θεωρία, πραγματικά μπορούσε να ανταπεξέλθει και να πάει για ένα πολύ υψηλό βαθμό, ακόμα και το 20. Μπορούσε να γράψει λοιπόν ακόμα και το 20, βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς που μιλήσαμε σήμερα με τι αυτό μας είπανε. Ότι ένας διαβασμένος, όχι αναγκαστικά πολύ καλά διαβασμένος, ένας διαβασμένος θα μπορούσε πολύ άνετα να πιάσει καλό βαθμό. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι
Οι απαντήσεις της θεωρίας θέλουν τα παιδιά να έχουν κατανοήσει καλά τη θεωρία για να μπορέσουν να την αποδώσουν και σωστά. Έτσι, να μην υπάρχουν λάθη, ίσως και συντακτικά λάθη που ίσως κάποιες φορές βλέπουμε εμείς στα γραπτά των μαθητών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, πραγματικά μπορούσαν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα. Γενικότερα, πώς τα βλέπετε τα παιδιά? Έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά πλέον επιλέγουν ακόμα και τις σχολές, ακόμα και τα μαθήματα δηλαδή, που αναγκαστικά θα δώσουν, με βάση το πού θα βρουν δουλειά. Και με πολλά παιδιά που μίλησα λένε με τη μία εμείς θα βγούμε και έξω, δηλαδή δεν θα κάτσουμε εδώ, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, θα φύγουμε. Έχει αλλάξει αυτή η γενιά όλη γενικότερα, η γενιά της κρίσης που λέω τα τελευταία χρόνια? Η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές των παιδιών επηρεάζονται πάρα πολύ από την οικονομική κατάσταση και πώς να μην επηρεάζονται όταν βλέπουν διάφορα πράγματα ακόμα και μέσα στις οικογένειές τους. Σαφέστατα, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάρα πολλά παιδιά επιλέγουν τις στρατιωτικές σχολές για την άμεση αποκατάσταση. Επίσης, οι στρατιωτικές σχολές δίνουν και το αβαντάζ ότι τα παιδιά μένουν μέσα στη σχολή, πληρώνονται, δεν χρειάζεται δηλαδή οι γονείς να συνεισφέρουν και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οπότε αποκτούν αμέσως ένα μεγάλο συγκριτικό όφελος. Δεν όμως αναγκαστικό να θέλουν και αυτές οι σχολές, έτσι, τα παιδιά. Μάλλον το κάνουν για να μην έχουν κόστος. Γι' αυτό και δυστυχώς κάποια παιδιά, ενώ καταφέρουν και περνάνε σε αυτές τις σχολές, στον πρώτο μήνα παραιτούνται. Αυτό έχει παρατηρηθεί, ότι έχει συμβαίνει και αυτό. Τελικώς δεν το αντέχουν, έτσι. Τελικώς δεν το αντέχουν. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που θέλουν. Δεν είναι κάτι το εύκολο να πας σε μια στρατιωτική σχολή. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το εύκολο. Και αυτό γιατί πρέπει ουσιαστικά να πειθαρχήσεις σε κάποιους κανόνες που έτσι είναι. Mm-hmm. Γενικότερα οι επιλογές τους μπορούμε να πούμε ότι έχουν να κάνουν με τα οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή σχολές κοντά στο σπίτι, κοντά σε συγγενείς. Οι σχολές οι οποίες να έχουν άμεση αποκατάσταση εργασίας, στην αγορά εργασίας. Γενικά τα παιδιά το βλέπουν πλέον αυτό, τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το κομμάτι παρά αυτό που θα ονειρεύονταν ίσως. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Εμείς αυτό που κάνουμε, καταρχάς εγώ βοηθάω τα παιδιά, όλα τα παιδιά, όσον αφορά για το μηχανογραφικό. Και όταν φτιάχνουμε το μηχανογραφικό, η επιλογή των σχολών, την κάνουμε μαζί με την οικογένεια, δηλαδή μαζί με τους γονείς και το παιδί. Εκεί πέρα βλέπεις διάφορες απόψεις, διαφορετικά και από τους γονείς και από τα παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κύριο μέλημα και των δύο είναι η μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό ουσιαστικά είναι το κριτήριο που θα επιλέξουν τα παιδιά τη σχολή. Εδώ πέρα θα ήθελα να δώσω μία συμβουλή. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τα παιδιά πρέπει να επιλέγουν σχολή με βάση το πότε, τι συνθήκες θα υπάρχουν όταν θα τελειώσουν τη σχολή τους και όχι τώρα που μπαίνουν. Mm-hmm. Μία σχολή που είναι 4 ή 5 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι το παιδί θα βγει στην αγορά εργασίας μετά από 5 χρόνια. Άμα είναι και αγόρι και χρειάζεται να πάει και στρατό, μετά ίσως και από 6 χρόνια. Και συνήθως μετά από κανένα μεταπτυχιακό ή μακάρι να το πάρει και ακριβώς βέβαια στα 4 και στα 5 χρόνια το πτυχίο, νομίζω. Είναι έτσι, και αυτό μέσα. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε μία πρόβλεψη για το πώς θα είναι η κατάσταση και ποια θα είναι η ζήτηση των επαγγελμάτων. Δύσκολο αυτό όμως. Α, ναι, είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο δυσκολάκι αυτό. Σε αυτή την Ελλάδα η οποία μονίμως μεταλλάσσεται και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, πού να ξέρεις τι θα γίνει μετά από 5-6 χρόνια. Αλλά το κάνουν αυτά τα παιδιά, δηλαδή προσπαθούν να δουν το μέλλον ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι. Γι' αυτό και προσπαθούμε εμείς με την εμπειρία μας να τους καθοδηγήσουμε και να τους συμβουλεύσουμε. Αυτό που ουσιαστικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι να πας σε μια σχολή και σε ένα επάγγελμα που πραγματικά σου αρέσει mm-hmm. και το θέλεις. Αυτό που πιστεύω, προσωπική άποψη είναι αυτή, είναι ότι αν ασχοληθείς με κάτι που πραγματικά σου αρέσει, όσο δύσκολες και να είναι οι καταστάσεις, κάποια στιγμή κάπως θα βρεις την άκρη να ξετυλίξεις το κουβάρι. Αν πας σε μια σχολή, επειδή σου την είπαν ή επειδή νόμιζες ότι έχει επαγγελματική αποκατάσταση, ίσως και να μην την τελειώσεις. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω τώρα πότε θεωρείτε εσείς καλή εποχή να ξεκινήσει κάποιος να προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξτάσεις, γιατί ετοιμάζονται τώρα και τα παιδιά που θα πάνε τρίτη ηλικίου. Υπάρχει και το άγχος. Δεν ξέρουμε κιόλας ότι θα γίνει και με το σύστημα μέχρι τότε. Ναι. Μόνο όμως κάτι αλλάζει, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό η αλήθεια είναι με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ξέρετε, νομίζω και εσείς οι ίδιοι πλέον, τι θα γίνει μετά από μερικά χρόνια. Γιατί συζητιέται μήπως ακόμα και ελεύθερη είσοδο, ίσως εξετάσεις ή πιο αυστηρό σύστημα μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω εσείς τι θεωρείτε ότι είναι σωστό να γίνει. Καταρχάς, όσον αφορά για το πότε πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί, θα σας κάνω μια παρομοίωση. Για να χτίσουμε ένα τριώροφο, mm-hmm. όπως είναι και οι τρεις τάξεις του λυκείου, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να σκάψουμε τα θεμέλια. Mm.
όσο πιο βαθιά και πιο γερά είναι τα θεμέλια, τόσο πιο γερό θα είναι το τριόροφο. Δεν μπορούμε κατευθείαν να πάμε και να χτίσουμε τον τριτόροφο. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποια παιδιά τα οποία λένε ότι στην πρώτη ηλικίου δεν διάβασα φέτος, δεν πειράζει, θα διαβάσω του χρόνου ή θα διαβάσω στην τρίτη ηλικίου, έχουν αφήσει κάποιες γνώσεις βασικές πίσω, οι οποίες ίσως σε κάποιο θέμα, στις εξετάσεις, στις πανελλήνιες, να το πληρώσουν αυτό. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά από μικρές τάξεις, από το γυμνάσιο, αλλά σίγουρα από την πρώτη ηλικίου, πρέπει να το πάρουν στα σοβαρά και να κάνουν την προσπάθειά τους, χωρίς άγχος. Ουσιαστικά τα μαθήματα τα οποία έχουν. Έτσι. Υπάρχουν τα βασικά μαθήματα, τόσο τα μαθηματικά και η φυσική για τα παιδιά που πάνε θετική κατεύθυνση, και τα αρχαία για τα παιδιά που πάνε θεωρητική κατεύθυνση. Mm-hmm. Και κυρίως αυτά τουλάχιστον μαθηματικά και όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να έχεις και μια συνέχεια στην γνώση, mm-hmm. ούτως ή άλλως. Το σύστημα πώς θα πρέπει να είναι, θεωρείτε? Γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι ένα αδιάβλητο σύστημα αυτό των Πανελληνίων Εξετάσεων, ίσως το μόνο τελικώς πραγματικά αδιάβλητο σύστημα, ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα έπρεπε να σταματήσει αυτό και τα παιδιά να μπαίνουν ελεύθερα στο πανεπιστήμιο που θέλουν και εκεί να βλέπουν τι πρέπει να γίνει. Καταρχάς, ως σύστημα τόσα χρόνια πραγματικά είναι αδιάβλητο, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. Και δίνει ουσιαστικά και την αίσθηση σε όλους, μαθητές, καθηγητές, φοιτητές, της δικαιοσύνης. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει εξής παράμετρος. Τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο είναι περισσότερα από τις θέσεις που υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο ουσιαστικά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορούν να πάνε όλοι εκεί που θέλουν. Οπότε, είτε αυτό θα είναι εξετάσεις, είτε θα είναι κάτι άλλο, κάτι πρέπει να υπάρχει για να γίνει ένας αλφα, κάποιος τρόπος διαχωρισμός. Ναι. Από εκεί και ύστερα, όλες οι σχολές, από τη στιγμή που μιλάμε για ΑΕΗ, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και μέσα στις σχολές. Mm. Δηλαδή, δεν είναι απλά να μπει κάποιος σε μια σχολή. Πρέπει ουσιαστικά να μπορέσει να ανταπεξέλθει για να βγει και σωστός επιστήμονας και να μπορέσει μετά να τεκμηριώσει αυτές τις γνώσεις. Οπότε ουσιαστικά το παιδί πρέπει να μπει σε μια διαδικασία από τις μικρές τάξεις, να κάνει την προσπάθειά του, mm-hmm. Και σιγά σιγά να μπορέσει να ανταπεξέλθει δηλαδή και μέσα στο πανεπιστήμιο, στη σχολή την οποία θα επιλέξει. Ωραία. Τώρα δεν παραμένει τι μένει, η πληροφορική. Η πληροφορική είναι για το μάθημα οικονομίας, για την κατεύθυνση της οικονομίας. Και μετά τη Δευτέρα έχουμε τη χημεία για τα παιδιά της θετικής κατεύθυνσης, τα οποία πηγαίνουν είτε για πολυτεχνία είτε για ιατρικές σχολές, και τα λατινικά για τα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης. Οπότε θα γίνει χαμός. Ναι, έχουμε ακόμα ουσιαστικά. Τώρα θα τελειώνει αυτό και μετά έχουμε τις εξετάσεις στο σχολείο. Τα ενδοσχολικά που ουσιαστικά είναι. Αυτή η τρίτη ηλικίου, νομίζω, οι καθηγητές της τρίτης ηλικίου είναι αγανακτισμένοι. Τα παιδιά τους τελευταίους μήνες δεν τα βλέπουν καθόλου, να πατάνε καν. Τι να κάνω. Πρέπει να διαβάσουν, γιατί οι εξετάσεις είναι πολλές και πρέπει να ανταποκριθούν. Πρέπει να πάρουν και καλό πολιτήριο βαθμό. Εγώ σε εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα το ξαναπούμε βεβαίως, δεν είναι θέμα. Και καλή επιτυχία και στα παιδιά. Και να πούμε βεβαίως ότι και αν δεν γράψεις καλά. Πολύ συχνά, πολλές φορές αυτό που σπουδάζει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι και το επάγγελμα το οποίο και ακολουθεί. Σίγουρα. Ή πολλές φορές αυτός ο οποίος και δεν περνάει τελικώς κάπου είναι πολύ καλύτερος επαγγελματίας στην αγορά εργασίας από κάποιον ο οποίος και είχε περάσει, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν σημαίνει κάτι. Οπότε δηλαδή, δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι θα τελειώσει μια σχολή δεν σημαίνει κάτι. Έτσι. Ότι δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθεί με αυτό εδώ πέρα. Απλά το πανεπιστήμιο σου δίνει άλλο τρόπο σκέψης. Mm-hmm. Τα παιδιά πολλές φορές φεύγουν από το σπίτι, μένουν μόνα τους, βλέπουν κάποιες δυσκολίες, οριμάζουν, μεγαλώνουν. Οπότε ουσιαστικά σκέφτονται και διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Αλλά υπάρχουν πάντοτε και άλλες εναλλακτικές εννοώ για όποιον δεν περάσει, ΕΚΟ, όλα αυτά. Δόξα Θεός, υπάρχουν πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα είναι. Δεν έχει χαλάσει και αυτό, έχει κλείσει. Είναι η ώρα για να πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε, δεν είπαμε. Τώρα θα επανέλθουμε με τη συνεργεία. Και δεν θα ξαναβγω εγώ. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Θα φύγουμε και μετά θα δούμε την ημερίδα για τη συνέργεια, η οποία έχει να κάνει με την ενδοπεριφερειακή συνείδηση και για την κατανάλωση των δικών μας τοπικών προϊόντων. Ήμασταν και χωρική επικοινωνία στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι ένα εξαιρετικό θέμα, παρακολουθήστε το. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.